Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην κεντρική προεκλογική ομιλία του υποψηφίου Δημάρχου Άνδρου Θεοδόση Σουσούδη στη χώρα. Στην πανέμορφη πρωτεύουσα του νησιού μας. Στη τελευταία ομιλία πριν τη μεγάλη νίκη. Η Άνδρος αλλάζει σελίδα. Πρέπει και μπορεί. Η Άνδρος έχει ένδοξο παρελθόν, ιστορία, πολιτισμό. Μα πάνω απ' όλα άξιους και προκομμένους ανθρώπους. Το πεπρωμένο της είναι να πρωταγωνιστεί. Η θέση της είναι με τους ισχυρούς. Ο Θεοδόσης Σουσούδης, επιστήμονας με πολύχρονη προσφορά στο νησί, πίστη σε αξίες και ιδανικά και όραμα, έχει τη δυνατότητα και τη δύναμη να ξαναδώσει στο νησί τη χαμένη του ταυτότητα. Ο συνδυασμός νέοι ορίζοντες απαρτίζεται από ανθρώπους με όρεξη για δουλειά, με τόλμη και αποφασιστικότητα. Το πρόγραμμά μας, τις λεπτομέρειες του οποίου θα σας αναλύσει σε λίγο ο κύριος Σουσούδης, είναι ελκυστικό, φιλόδοξο και το κυριότερο πραγματοποιήσιμο. Βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Άνθρωπος, περιβάλλον, ανάπτυξη. Ξεκάθαρα σας λέω ότι ενωμένοι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε την Άνδρο ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό, μεσογειακό νησί με ισχυρή οικονομία και ελπιδοφόρο μέλλον. Ούτε μία ψήφος χαμένη. Και τώρα, ο αυριανός Δήμαρχος Άνδρου, Θεοδόσης Σουσούδης, θα σας αναπτύξει το πρόγραμμά μας. Φίλες και φίλοι, συμπατριώτησες και συμπατριώτες, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς για τη σημερινή καταπληκτική συγκέντρωση. Η εμπιστοσύνη και η στήριξή σας είναι ιδιαίτερη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη για μένα. Απόψε η χώρα, η Άνδρος, δείχνει τον δρόμο για μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα. Με ανθρώπους που τους ξέρετε, τους εμπιστεύεστε και τους βλέπετε κάθε μέρα. Γιατί είναι ανάμεσά σας. Είναι η ώρα που θα μιλήσετε εσείς. Σε κάθε γωνιά του νησιού, σε κάθε χωριό, η ενότητα, η αποδοχή του κόσμου ήταν συγκλονιστική. Πριν λίγες μέρες η ομιλία στην Αθήνα για τους ανδριώτες της Αθήνας ήταν μοναδική. Ήταν πολύ συγκινητική. Πάνω από 700 συμπατριώτες μας ήρθαν να μας ακούσουν, να μας σφίξουν το χέρι και να μας στηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια για να βρει επιτέλους η Άνδρος τον δρόμο για το καλύτερο αύριο. Την Κυριακή η Άνδρος κλείνει οριστικά τους λογαριασμούς της με τους καρεκλοκένταυρους, τους επαγγελματίες αυτοδιοίκησης όπως αυτοαποκαλούνται. Την Κυριακή θα στείλουμε στο περιθώριο τους άφατους, τους επισκέπτες και τους καθοδηγητές τους. Απόψε τελειώνει επίσημα η προεκλογική περίοδος για τις δημοτικές εκλογές του 2014. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου βίωσα την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Είδα την ελπίδα και την προσδοκία στα μάτια σας, αλλά και στις συζητήσεις μας. Ένιωσα την αγάπη σας να με περιβάλλει. Αυτά τα συναισθήματα τα κρατάω μέσα μου και σας δηλώνω ότι θα τιμήσω την εμπιστοσύνη σας και τη στήριξή σας θα την μεταφέρουμε σε έργο. Γιατί είναι μεγάλη τιμή να υπηρετείς την Άνδρο και ακόμα πιο μεγάλη όλους τους ανδριώτες. Αυτό δεν μπορούν να το νιώσουν οι επαγγελματίες αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί να το νιώσει, θα αναγκαστώ σήμερα να πω ονόματα, γιατί τελευταία έχουν γίνει πάρα πολλά. Δεν μπορεί να το νιώσει ο κύριος Μαρταμπές με τους κυδεμόνες του που θεωρεί ότι οι πολίτες του χρωστούν, ότι τους κάνουν χάρη που ασχολούνται με τα κοινά. Ανθρώπους εξαφανισμένους, υποψηφίους που είναι τουρίστες και επισκέπτες, η Άνδρος δεν τους έχει ανάγκη. Τους απορρίπτει και την Κυριακή θα τους στείλει εκεί που πραγματικά ανήκουν. Τελειώνουν την Κυριακή.
τους τελειώνουν οι πολίτες της Άνδρου πριν τελειώσουν αυτή την Άνδρο. Στο πανικό τους έχουν χάσει κάθε έλεγχο. Προκαλούν αποστροφή με τις πρακτικές τους. Η ομάδα του κυρίου Μανταβέ υβρίζει την παράταξή μας, προσβάλλει και υποτιμά τους ανθρώπους μας που είναι υποψήφιοι στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε. Οι συνεργάτες μου δεν χρειάζονται εμπιστοσύνη. Επένους από εμένα, είναι ενεργοί πολίτες. Ζουν στην Άνδρο, αγαπούν τον τόπο τους. Είναι ήδη καταξιωμένοι στην προσωπική του ζωή. Ο πανικός του κυρίου Μανταβέ εκφράζεται με τόνους λάσπης μέσα από το διαδίκτυο απέναντι σε μένα και τους συνεργάτες μου. Στο πεδίο της λάσπης και των ύβρεων θα μείνει μόνος του, μαζί με αυτούς που έχει επιλέξει. Ο πανικός τους τους οδηγεί σε κρίσεις, σε παραλήρημα μεγαλείου, σε ανοησίες, σε γελιότητες και φεδρότητες. Το ατύχημα που είχε δυστυχώς ο κύριος Μανταβέ με το αυτοκίνητό του που κάηκε, το ανέδειξε ο ίδιος και αυτός που τον συμβουλεύει σαν ύποπτο γεγονός στα κανάλια. Εγώ από εδώ προπαθώ ότι ο ίδιος έχει καεί προπολού στη συνείδηση των παραδόρων της Άνδρου. Από την ημέρα που εγκατέλειψε το νησί, το Δήμο και πρόβασε αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους. Ενώ εμείς μείναμε εδώ, δώσαμε τη μάχη μας για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Τιμήσαμε την εμπιστοσύνη και την ψήφο των συμπολιτών μας. Καταθέσαμε προτάσεις, δώσαμε αγώνα. Γιατί εμείς ζούμε για την Άνδρο, ζούμε στην Άνδρο. Και την Κυριακή οι πολίτες θα στηρίξουν την πρότασή μας. Θα αναδείξουν μια δημοτική αρχή που σέβεται τον πολίτη. Στέκομαι σήμερα απέναντί σας, απέναντι στους φίλους μου, στους συμπατριώτες μου και δηλώνω έτοιμος να αγωνιστώ για ένα καλύτερο αύριο για το νησί μας. Μένω εδώ στη χώρα, αλλά δεν θα κάνω διακρίσεις. Η Άνδρος είναι μία και ενιαία και κάθε γωνιά της μικρής μας πατρίδας έχει για μένα και για όλους μας ιδιαίτερη σημασία. Δηλώνω παρόν για να προσφέρω στον τόπο που με ανέδειξε. Δηλώνω παρόν σαν ενεργός πολίτης που αγαπώ και νοιάζομαι για τον τόπο μου όπως όλοι εσείς. Δηλώνω παρόν γιατί γνωρίζω τα προβλήματα και τις αγωνίες των συμπολιτών μας. Φίλοι μου, αισθάνομαι πολύ υπερήφανος και τυχερός που επέλεξα να ζω με την οικογένειά μου στο νησί. Αισθάνομαι τυχερός που τα παιδιά μου μεγαλώνουν εδώ στο νησί και έχουν τα ίδια βιώματα, τις ίδιες ανεπανάληπτες παραστάσεις και αποκτούν τις ίδιες αξίες σαν αυτές που απέκτησα κι εγώ μεγαλώνοντας εδώ στον τόπο αυτό. Είμαι τυχερός που έχω δίπλα μου η νεολαία και θα κάνω τα πάντα για να τους δώσω την ελπίδα και την αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο. Θέλω η νεολαία μας, τα παιδιά μου, όλα τα παιδιά να είναι περήφανα που ζουν στην Άνδρο. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός σαν εκείνους που έχουμε βιώσει μέχρι τώρα εδώ στον τόπο. Δεν ανήκω σε αυτούς που θέλουν καρέκλες και αξιώματα. Είμαι ένας από εσάς που ζει εδώ στην Άνδρο. Θέλω να ξέρετε πως νιώθω μεγάλη ευθύνη για την αμέριστη εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Θέλω επίσης να ξέρετε πως έχω πλήρη συνείδηση αυτής της ευθύνης. Η Άνδρος θέλει να αναπνεύσει και θα αναπνεύσει. Στις 18 Μαΐου γυρίζουμε σελίδα. Στις 18 Μαΐου τραβάμε μια γραμμή στο παρελθόν και προχωράμε μπροστά. Όσοι επιλέξουν να μείνουν πίσω, ας το κάνουν. Αυτό ξέρουν, αυτό επιθυμούν. Δεν μπορούν να μας ακολουθήσουν. Δεν αντέχουν τη σύγκριση. Γιατί έχουν μάθει να ζουν στον δικό τους σκοτεινό κόσμο. Εμείς προχωράμε μπροστά και είναι στο χέρι μας να τα καταφέρουμε. Στις 18 Μαΐου ανατρέπουμε το αποτυχημένο συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης του Δήμου. Ανατρέπουμε τις ξεπερασμένες πρακτικές που μόνο κακό έχουν κάνει στον τόπο μας. Με ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του Δήμου. Όλοι σας έχετε δει, έχετε βιώσει την εικόνα της εγκατάλειψης ιδιαίτερα στα χωριά και στις ενότητες, στη χώρα, στο Κόρθι, στο Γάβριο, στο Πατζή. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί υπάρχει ένας Δήμος
που με τον τρόπο λειτουργίας του είναι ανίκανος να δώσει λύση στα προβλήματα της καθημερινότητας. Ένας Δήμος που έχει απομακρυνθεί εντελώς από τον πολίτη. Αυτός ο Δήμος τελειώνει στις 18 Μαΐου. Η δική μας πρόταση είναι ο Δήμος των πολιτών, της αποκέντρωσης, της διαφάνειας, της δημοκρατίας. Η δική μας πρόταση είναι ο Δήμος που κοιτάει το συμφέρον της Άνδρου. Δίνουν αρμοδιότητες και πόρους στις δημοτικές ενότητες και στα τοπικά συμβούλια των χωριών. Οι πρόεδροι στα χωριά θα έχουν πλέον ουσιαστικό ρόλο και δεν θα είναι διακοσμητικά στοιχεία. Θα μπορούν να κάνουν τα έργα της καθημερινότητας, αυτά που ανεβάζουν την ποιότητα ζωής μας. Τα χωριά μας είναι οι πνεύμονες του νησιού μας. Μέχρι τώρα οι απόψεις των προέδρων δεν είχαν βαρύτητα. Οι προτάσεις τους τις περισσότερες φορές δεν υλοποιούνταν. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν συζήτησε όταν έπρεπε σοβαρότατα θέματα κατά τη διάρκεια της δημοτικής περίοδου. Υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ικανότατοι κατά τα άλλα στις προσωπικές τους δραστηριότητες, αλλά δεν τοποθετήθηκαν ποτέ σε κάποιο θέμα. Δεν ήθελαν, δεν μπορούσαν, δεν τους άφηναν, εκείνοι γνωρίζουν. Από την πλευρά μας, τηρήσαμε την υπόσχεση που σας είχαμε δώσει το 2010. Ασκήσαμε τα καθήκοντά μας με συνέπεια, πολιτισμένα και με σοβαρότητα. Η όποια αντιπαράθεσή μας είχε μόνο πολιτικό χαρακτήρα, σεβόμενοι πάντα τις αξίες μας και το θεσμικό ρόλο της αντιπολίτευσης. Δεν εγκαταλείψαμε το νησί και τα προβλήματα όπως κάποιοι έκαναν και μας θυμήθηκαν λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα χρόνια οι κάτοικοι ήταν παραγωνισμένοι από το Δήμο. Δεν τους δινόταν η δυνατότητα να συμμετέχουν ενώ έπρεπε όπως ορίζει και ο νόμος του Καλλικράτη. Η Επιτροπή Διαβούλευσης που δίνει αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα συμμετοχής του πολίτη ποτέ δεν λειτουργήσε. Η Επιτροπή Διαβούλευσης από την 1η του Σεπτέμβρη που θα είμαστε εμείς η Δημοτική Αρχή θα λειτουργεί κανονικά. Θεωρώ πως δεν έχουμε μόνο νομική και τυπική υποχρέωση. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι θέμα αντίληψης του πώς πρέπει να λειτουργεί ο Δήμος της Άνδρου. Η φωνή των πολιτών, τα προβλήματα της κοινωνίας πρέπει να ακούγονται καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας. Αγαπητοί μου φίλοι, η ανάπτυξη της Άνδρου θα έρθει πρώτα από την καλή λειτουργία του Δήμου, από την καλή και διαφανή διαχείριση των οικονομικών, από την οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και από τη σωστή αξιοποίηση του αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Προχωράμε στην ολοκλήρωση της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου με αποτύπωση δρόμων και οικισμών. Η Άνδρος θα αποκτήσει πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Το Πολεοδομικό Γραφείο του νησιού θα στελεχωθεί και θα λειτουργεί άμεσα και με διαφάνεια εξυπηρετώντας τον πολίτη και δίνοντας έτσι όθηση στον οικοδομικό κλάδο. Το ζήτημα των σκουπιδιών απασχόλησε το νησί μας περισσότερο από κάθε άλλο θέμα τα τελευταία 3,5 χρόνια. Οι εικόνες με τα σκουπίδια για μήνες στους δρόμους τραυμάτισαν την εικόνα της Άνδρου, κυρίως όμως τη δική μας αξιοπρέπεια. Την αξιοπρέπεια του κάθε ανδριώτη που θέλει το νησί του να είναι το καμάρι του. Και όλα αυτά από μια δημοτική αρχή που υποτίθεται ότι ήταν έμπειρη και θα είχε δώσει λύση από τον Ιανουάριο του 2011. Αντί όμως επίλυσης, επιλέχθηκαν λύσεις που εξέθεσαν το νησί μας, ταλαιπώρησαν τους κατοίκους και στήχησαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Λειτουργήσε υπό την υποδόση ανακύκλωση, στοιχίζοντας πάλι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Η Άνδρος θα αποκτήσει πρόγραμμα ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Θα λειτουργήσει η ανταποδοτική ανακύκλωση με συνεχή ενημέρωση στα σχολεία, στους επαγγελματίες, στα νοικοκυριά. Στόχος μας είναι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Δεν μπορεί η γειτονική Σύρος να υπερηφανεύεται ως στην ανακύκλωση με 50% ανακυκλώσιμου όγκου απορριμμάτων και εμείς να μην ξεπερνάμε ούτε το 8%. Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε να δώσουμε μόνιμη και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αγαπητοί ανδριώτες, ένα ζήτημα που έπεσε σαν κεραυνός εν εθρία σε όλους μας είναι η πρωτοβουλία της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής
σε συνεργασία με την μη κυβερνητική οργάνωση Δάφνη, να μετατρέψει την Άνδρο σε περιφερειακό πάρκο. Η μελέτη του πάρκου έγινε εν αγνία των δημοτών, εν αγνία του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μελέτη αυτή κατατέθηκε στο Υπουργείο από τον Αύγουστο του 2013. Ανάμεσα στα άλλα προβλέπει. Αφορά το 87%, δηλαδή όλο το νησί μας, της χερσαίας έκτασης του νησιού. Αφορά μια τεράστια θαλάσσια έκταση περιμετρικά γύρω από την Άνδρο. Την αλλαγή του ορίου αρτιότητας από τα 4 στα 10 στρέμματα. Καθορίζει το αιωλικό δυναμικό του νησιού στο θηριώδες ύψος των 500 περίπου μεγαβάτ. Απαγορεύει τη διάνοιξη ασφαλτόστρωση τσιμεντόστρωση δρόμων αν πρώτα δεν πάρουμε άδεια από το περιφερειακό πάρκο. Επιβάλλει χαράτσι 2% στην αντικειμενική αξία κάθε αντιγυρώμενης οικοδομής και τα λεφτά αυτά τα εισπράττει το περιφερειακό πάρκο. Επιβολή τακτικών αλλά και έκτακτων ανάλογα με τις ανάγκες της διοίκησης του πάρκου. Για όλα τα έργα υποδομής θα πρέπει να γνωμοδοτεί πρώτα η διοίκηση του πάρκου. Κτηνοτροφικές μονάδες, καλλιέργειες, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της διοίκησης του πάρκου. Με λίγα λόγια, αυτή η μελέτη παραχωρεί τη διοίκηση του νησιού στο δίκτυο Δάφνη, σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με άγνωστους στόχους και σκοπούς. Ουσιαστικά ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο υποβαθμίζονται, αδρανοποιούνται, αφού η διοίκηση πλέον σύμφωνα με τη μελέτη θα ασκεί η διοίκηση του πάρκου. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης Φεβρουαρίου του 2014 δώσαμε αποφασιστική μάχη και αποτρέψαμε την ψήφιση και έγκρισή του. Ζητήσαμε την απόσυρση της μελέτης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κάτι που αρνήθηκε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ζητήσαμε και εγγράφως από τον Υπουργό να μην εγκρίνει τη μελέτη. Κερδίσαμε μία μάχη, όχι όμως το κίνδυνο που είναι μπροστά μας. Η μελέτη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και είναι προφανής η βούληση της σημερινής Δημοτικής Αρχής να την προωθήσει μετά τις εκλογές με καταστροφικές συνέπειες για την Άνδρο μας. Εμείς δεσμευόμαστε. Θα αποσύρουμε αμέσως αυτή τη μελέτη, όπως και κάθε σκέψη, να μεταγραφεί το νησί μας σε βιομηχανικό πάρκο και να γίνει βορρά σε ξένα συμφέροντα. Θα βάλουμε αυστηρά όρια στην ανεξέλεγκτη επέκταση των ανεμογεννητριών. Δεν μπορεί η Άνδρος, η αρχόντισσα του Αιγαίου, να μετατραπεί σε απέραντο βιομηχανικό και αιωλικό πάρκο. Αγαπητοί μου φίλοι, το νησί μας, η Άνδρος μας, έχει σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, τόσο στη γεωργία όσο και στην κτηνοτροφία. Θα στηρίξουμε την πρωτογενή παραγωγή. Και αυτό που ζητάει χρόνια τώρα ο κτηνοτροφικός κόσμος της Άνδρου, τη δημιουργία σφαγείου. Η ίδρυση σφαγείου μέσω του νέου ΕΣΠΑ στο Κόρθι αποτελεί προσωπική μου δέσμευση προς όλο τον αγροτικό κόσμο του νησιού. Η χώρα ξαναπιάνει στα χέρια της το νήμα της ανάπτυξης και της δημιουργίας. Συναντά τη χαμένη της αισθητική και αναδεικνύει την πιο όμορφη εικόνα της. Με παρεμβάσεις φωτισμού και αισθητικής ανάδειξης δύο εμβληματικών σημείων για τη χώρα, του κάστρου και της Αγίας Θαλασσινής, και η αναμόρφωση της παραλιακής ζώνης είναι έργα που θα αναδείξουν τη χώρα. Θέλουμε να κλείσουμε ανοιχτές πληγές όπως το Ξενία. Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή αδιαφόρησε. Δεν κατέθεσε καμία πρόταση σε όλη τη διαδικασία αξιοποίησης του. Είναι σαφές ότι για να υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξουν. Πρέπει ο Δήμος να καταθέσει τις δικές του προτάσεις. Και αυτό θα κάνουμε. Την ίδια στιγμή πρέπει να ολοκληρώσουμε υποδομές όπως ο βιολογικός. Ένα πολύ σημαντικό έργο που μετά από μια δεκαετία επιτέλους είναι πλέον στη φάση της εκτέλεσης. Και εμείς θα το συνεχίσουμε. Να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση του λιμενικού έργου για το λιμάνι μας. Οφείλει να γίνει ένας καταπληκτικής ομορφιάς προορισμός για κάθε επισκέπτη και θα δώσει επίσης μεγάλη ανακούφιση στο θέμα, στο πρόβλημα του πάρκινγκ της παραλίας. Παράλληλα, θα δώσει ανάπτυξη στο θαλάσσιο τουρισμό με τον ελιμενισμό μικρών σκαφών. Η επέκταση του Δημοτικού Σχολείου της χώρας μέσω ΕΣΠΑ
είναι στις άμεσες προτεραιότητες μας. Και εδώ οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στο Σύλλογο Γονέων και Δημόνων του Δημοτικού Σχολείου της χώρας για την καταλητική τους παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2011, όπου με τα στοιχεία που έφεραν και με την επιμονή τους έβαλαν τα θεμέλια για την ένταξη του έργου. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και βελτίωσης του οδικού δικτύου, που ποτέ δεν ήταν σε τόσο άσχημη κατάσταση. Αγαπητοί φίλοι, έχει έρθει η ώρα η Άνδρος να κοιτάξει το αύριο, να βρει το δρόμο της τουριστικής ανάπτυξης, να αποκτήσει τουριστική ταυτότητα και να γίνει τουριστικός προορισμός. Η Άνδρος είναι ένας προορισμός δύο μόλις ώρες από την Αθήνα, με καταπληκτικές παραλίες, άφθονα νερά, καταπληκτικά τοπία που μαγεύουν και το πιο δύσκολο επισκέπτη. Για μας ο τουρισμός μαζί με την ναυτιλία αποτελεί τη βαριά βιομηχανία του τόπου μας, αποτελεί τον οικονομικό κλάδο που θα κρατήσει τους νέους στο νησί μας, θα δώσει δουλειές. Το νησί μας έχει όλες τις δυνατότητες να πετύχει σε αυτό. Μέσα στο πρώτο λοιπόν εξάμηνο προχωράμε στη δημιουργία του ενιαίου φορέα τουρισμού με τη συμμετοχή του Δήμου, των Συλλόγων και των Επαγγελματιών. Με τον ενιαίο φορέα σχεδιάζουμε πολιτική για τον τουρισμό, επαγγελματική παρουσία στις εκθέσεις με ανθρώπους ειδικούς στον τουρισμό. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε τρόπο, μέσω διαδικτύου, μέσω μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να προβάλλουμε σωστά και αποτελεσματικά το νησί μας. Ο ενιαίος φορέας τουρισμού διαθέτει ευελιξία και πόρους για να μπορεί ανεξάρτητος να ασκεί τουριστική πολιτική. Αναπτύσσουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως είναι ο θρησκευτικός, με τα υπέροχα και επιβλητικά μοναστήρια μας, ο περιπατητικός, με τα γραφικά μονοπάτια που εκτείνονται από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη. Ο περιπατητικός τουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί πολύ στο νησί μας και να φέρει πολλούς επισκέπτες. Στόχος, η χαρτογράφηση και η συντήρηση των μοναδικής ομορφιάς μονοπατιών μας. Η κοντινή απόσταση από το κέντρο της Ελλάδας στην Αθήνα μας δίνει το πλεονέκτημα της οργάνωσης συνεδρίων και τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τον συνεδριακό τουρισμό. Ναυτιλιακά, ιατρικά και πολλά άλλα συνέδρια μπορούν να πραγματοποιηθούν στο νησί μας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της αύξησης των επισκεπτών και της τουριστικής περιόδου. Η Άνδρος μπορεί να αναπτύξει και αθλητικό τουρισμό. Ήδη ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου και του Κορθίου κάνουν πολλή δουλειά πάνω σε αυτό το τομέα, με τη διοργάνωση πανελληνίων και διασυλλογικών αγώνων ιστιοπλοείας και ιστιοσανίδας. Αξίζει εδώ να τονίσουμε ότι πολλοί αθλητές μας έχουν διακριθεί στην ιστιοσανίδα και στην ιστιοπλοεία σε πανελλήνια και περιφερειακά και διεθνή πρωταθλήματα. Η Κατιάνα Μασταρδή του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου με τη δεύτερη θέση πρόσφατα στο περιφερειακό πρωτάθλημα και την είσοδό της στη δεύτερη εθνική ομάδα ιστιοπλοείας κατηγορία Όπτιμης που θα μας εκπροσωπήσει στους Βαλκανικούς Αγώνες. Ο Ανδρέας Κρίσιγιας, δεύτερος στα Αγόρια στο περιφερειακό του Αιγαίου. Ο Λεωνίδας Τσορτανίδης του Ναυτικού Ομίλου Κορθίου με τρία συνεχή πανελλήνια χρυσά 2011, 12 και 13. Και πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, τον Απρίλιο του 2014, δεύτερος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 15 ετών. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά που μας προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο, τόσο στο Πανελλήνιο όσο και διεθνώς. Φυσικά, πολλά συγχαρητήρια στους προπονητές τους και στους συλλόγους τους. Το αθλητικό μας κέντρο μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες τύπου, ποδοσφαίρου και υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης και άλλων αθλημάτων που θα φέρουν στο νησί ανάλογους επισκέπτες. Όλα τα παραπάνω δίνουν την ευκαιρία σε πολλούς να επισκεφθούν και να αγαπήσουν το νησί μας. Βασικός μας ακόμα στόχος για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητισμού και της υγιούς ενασχόλησης των παιδιών μας και της νεολαίας μας είναι η δημιουργία κλειστού αθλητικού κέντρου μέσω της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Οι ανεκμετάλλευτοι αρχαιολογικοί μας χώροι μπορούν να αποτελέσουν ιδανικό πόλο έλξης επισκεπτών και μάλιστα ποιοτικών. Οφείλουμε λοιπόν να αναδείξουμε έναν-έναν τους αρχαιολογικούς μας χώρους και να τους κάνουμε προσβάσιμους και επισκέψιμους. Την τοπική επιχειρηματικότητα, τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και στον τομέα του τουρισμού, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν, ο Δήμος τους στηρίζει με τη δημιουργία ειδικού γραφείου μέσα στο Δήμο που θα παρέχει ενημέρωση και υποστήριξη σε αυτούς τους επιχειρηματίες για τα χρηματοδοτικά προγράμματα της νέας προγραμματικής περίοδου 2014-2020, δηλαδή για το νέο ΕΣΠΑ. Το νέο ΕΣΠΑ αποτελεί για μας το στοίχημα προκειμένου να απορροφήσουμε χρήματα για τη δημιουργία έργων υποδομών και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας. Είναι η μοναδική πηγή άκρησης χρημάτων για μεγάλα έργα. Στηρίζουμε τους συλλόγους, πολιτιστικούς και αθλητικούς, που τους θεωρούμε μοχλό ανάπτυξης και μας δίνουν τη δυνατότητα για καλύτερη ποιότητα ζωής στο νησί μας. Οργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την κληρονομιά μας και την κουλτούρα μας. Στηρίζουμε τα διεθνούς ακτινοβολίας ιδρύματα, τα μουσεία μας, που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε συγκριτικά με άλλα νησιά. Στηρίζουμε τις προσπάθειες του Συλλόγου Νεφροπαθών και της εξαιρετικής ανδριότητας δυναμικής Προέδρου της Γιάννας Λεβαντή για ίδρυση μονάδας αιμοκάθαρσης, με την βοήθεια και τη συμβολή του Ιδρύματος Μωραΐτη. Η ίδρυση μιας τέτοιας μονάδας θα φέρει πίσω στην Άνδρο πολλές οικογένειες. Συγχρόνως θα αποτελέσει παράλληλα τουριστικό προορισμό για πολλούς άλλους. Αγαπητοί μου φίλοι, επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση του νησιού με τη θάλασσα και της ναυτοσύνης. Και αυτή τη σχέση την επαναπροσδιορίζουμε μέσα από την προσπάθεια για την ίδρυση και λειτουργία Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού στο νησί μας. Μια τέτοια σχολή την δικαιούνται σε κάθε περίπτωση το νησί μας, με την τεράστια ναυτική μας παράδοση. Εκτός από δημόσια ναυτική σχολή, έχει ανοίξει ο δρόμος για ιδιωτικές ναυτικές ακαδημίες με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού φορέα. Μια ναυτική σχολή θα δώσει διέξοδο σε πολλούς νέους και ζωή στον τόπο, ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο. Εξαιρετικός χώρος για αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να είναι το κτίριο δίπλα στο Μουστάκιο, στο Κόρφι, που στήχησε 3 εκατομμύρια περίπου ευρώ και αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται. Όλα τα παραπάνω αποτελούν για μένα ισχυρή δέσμευση απέναντί σας. Τα προβλήματα για το νησί μας είναι πολλά. Είναι δύσκολο να δοθούν άμεσα λύσεις σε θέματα που συσσωρεύτηκαν εδώ και πολλές δεκαετίες μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Όμως έχουμε ικανότητες, μεράκι για το νησί μας και υπόσχομαι πολλή δουλειά προκειμένου να δώσουμε μία προς μία τις λύσεις και να δρομολογήσουμε ακόμα περισσότερες. Σε αυτή την προσπάθεια διεκδίκησης των στόχων που έχουμε βάλει σας θέλω δίπλα μου. Αναζητάμε αυτά που μας ενώνουν. Αναζητάμε αυτά που μας ενώνουν. Στις 18 Μαΐου η Άνδρος κάνει τη νέα αρχή για μια νέα εποχή. Πρέπει εσείς να την επιβάλλετε. Έχουμε πρόγραμμα. Έχουμε μια πολύ ισχυρή ομάδα. Έχουμε ικανότατους συμπατριώτες μας που θέλουν να βοηθήσουν και θα τους αξιοποιήσουμε. Είμαστε η Άνδρος που έρχεται. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και ευθύνη να είσαι δήμαρχος Άνδρου. Είναι τιμή και περηφάνεια να είσαι Ανδριώτης. Ο τόπος μας είναι η ψυχή μας. Η Άνδρος μας χρειάζεται όλους μαζί μονιασμένους. Η δική μας Άνδρος, η Άνδρος του Αιγαίου και της δημιουργίας, της καρδιάς και των ονείρων μας, βγαίνει μπροστά. Σας χρειάζομαι δίπλα μου. Την Κυριακή πάμε για μια νέα αρχή. Την Κυριακή πάμε για μια μεγάλη νίκη. Τη νίκη όλων μας. Για την Άνδρο που μας αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ.
σας παρουσιάσω τους συνεργάτες μου, τους ανθρώπους που σε όλη τη διάρκεια αυτής προεκλογικής περίοδου, αλλά και πιο πολλούς από αυτούς τα 4 τελευταία χρόνια, που στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για να δώσουμε ένα καλύτερο αύριο στο νησί μας, να δώσουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία. Να ευχαριστήσω την Κατερίνα, τη γυναίκα μου. Και τα παιδιά μου. Με βοήθησαν πολύ, τόσο εμπνευματικά, όσο και με την υπομονή και την κατανόησή τους, όλο αυτό το καιρό στη δύσκολη αυτή προσπάθεια. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για την αμέριστη συμπαράσταση και τη στήριξή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.